Meine sehr verehrten Κυρίες και κύριοι, liebe Freundinnen und Freunde, liebe αγαπητοί φίλοι, Genossinnen und συντρόφισσες και σύντροφοι. Zunächst καταρχάς, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά γιατί μου κάνατε την τιμή να μου αναθέσετε σήμερα την βασική εισήγηση στην βραδιά Νίκου Πουλάντσα. Και ευχαριστώ πάρα πολύ τον συνάδελφο, ο οποίος με ένα τόσο φιλικό και τόσο σφαιρικό τρόπο παρουσίασε το άτομό μου. Τι να σας πω, αισθάνομαι μέχρι και αμήχανα ύστερα από όλα αυτά που άκουσα. Είχα την πρόθεση και έχω την πρόθεση να μιλήσω για τον αυταρχικό καπιταλισμό. Αυτό πρέπει να σας πω ότι είναι καταρχάς ο τίτλος ενός καινούριου βιβλίου, το οποίο αναφέρθηκε ήδη, το οποίο τώρα θα εκδοθεί από τον εκδοτικό οίκο VSA. Απ' την άλλη μεριά πρέπει να πω ότι ήδη ο τίτλος αυτού του βιβλίου νομίζω ότι κάνει σαφές κάποιες σχέσεις και αναφορές στον Νίκο Πουλάντσα. Το τονίζω αυτό ότι στη σελίδα 117 με 122 έχω τον αναφέρω verbatim και σχολιάζω και το έργο του. Ύστερα από τον τραγικό θάνατο του Πουλάντσα το 79, δηλαδή ένα χρόνο πριν πεθάνει περίπου, βγήκε ο τέταρτος τόμος από την θεωρία του κράτους, όπου αναφέρεται ότι αυτή τη στιγμή έχουμε την πτώση της δημοκρατίας και τον αυταρχικό ετατισμό κρατισμό. Η θέση του ήταν ότι στα δυτικά καπιταλιστικά κράτη έχουμε αργά αλλά σταθερά, και αναφέρω verbatim, μια νέα μορφή κράτους, ο οποίος είναι ένας αυταρχικός κρατισμός. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε μία όλο και κλιμακούμενη παρέμβαση του κράτους σε πάρα πολλές τομείς της κοινωνικο-οικονομικής ζωής. Επίσης σημαίνει ότι έχουμε μία πτώση, αν μπορώ να το πω έτσι, των θεσμών της πολιτικής δημοκρατίας, και έχουμε δρακόντια μέτρα και πολλαπλούς περιορισμούς όσον αφορά των τυπικών ή αυτονοήτων ελευθεριών, τις οποίες έχουμε αρχίσει να θεωρούμε αυτονόητος και καταλαβαίνουμε τη σημασία του στη στιγμή που περιορίζονται. Στο τέλος του κεφαλαίου, ο ίδιος ο Πουλάντσας αναφέρει, και επανέρχομαι, ότι αυτός ο αυταρχικός κρατισμός δημιουργεί επιμέρους τις νέες μορφές των λαϊκών αγώνων. Αυτές αναφέρονται και στοχεύουν σε μία, αναφέρομαι, άμεση δημοκρατία της βάσης, και ταυτόχρονα χαρακτηρίζονται από έναν αντικρατισμό. Αυτός γίνεται σαφής στην προσπάθεια η οποία γίνεται να υπάρχει μια διεύρυνση δικτύων και κέντρων αυτοδιαχείρισης, η οποία να επιτρέπει την άμεση παρέμβαση των μαζών στο τι συμβαίνει. Είναι ομάδες πολιτών, ομάδες αγωγές αναφέρονται σε συγκεκριμένους χώρους. Υπάρχει μια αυτοδιαχείριση και ένας έλεγχος του λαού από το λαό για το λαό. Και προσθέτει, οι νέοι αγώνες, όπως έχουμε του κινήματος των γυναικών, οι οικολογικά κινήματα για περισσότερη ποιότητα ζωής, θα πρέπει να ενταχθούν και κατανοηθούν εδώ πέρα. Όλα αυτά έγιναν το 77, ή τουλάχιστον το 77 τα είχε πει, και θα επανέλθω εδώ πέρα. Η συμφωνία ή και η διαφοροποίηση σχετικά με τον αυταρχικό κρατισμό και τον αυταρχικό καπιταλισμό, το οποίο είναι ο τίτλος του δικού μου βιβλίου, είναι κάτι στο οποίο θα αναφερθώ και θα γίνει σαφής. Προηγουμένως όμως θα ήθελα να μιλήσω για μια δεύτερη αναφορά, μια δεύτερη σχέση όσον αφορά τον Πουλάντσα, η οποίος επηρέασε την δουλειά μου. Στη δεκαετία του 70, αυτό το ακούσατε ήδη, είχα αρχίσει να ασχολούμαι σοβαρά με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε ήταν η λεγόμενη ΕΟΚ, στην οποία δεν ήταν ακόμα η Ελλάδα μέλος. Και είχα αρχίσει να ασχολούμαι σοβαρά. Αυτό το οποίο με απασχολούσε τότε δεν ήταν μόνο η Ευρωπαϊκή Οικονομική Ένωση σαν ένα project της ισχύουσας τάξης στην Δυτική Ευρώπη στα πλαίσια του ψυχρού πολέμου και να το αναλύω. Όχι, ήθελα σε ένα θεωρητικό επίπεδο να τονίσω τις διαφοροποιημένες θέσεις οι οποίες θα πρέπει να υπάρξουν όταν μιλάμε για διεθνοποίηση
σήμερα μιλάμε για παγκοσμιοποίηση, και το ρόλο του εθνικού κράτους και τι αυτό μπορεί να σημαίνει και ποια είναι η σχέση η οποία υπάρχει με διεθνούς οργανισμούς και φορείς. Μία έκθεση, ένα στοιχείο του Πουλαντζά, το οποίο είχε γράψει το 1974, ήταν η διάσδοση ενδιαφέροντος. Ο τίτλος ήταν «Η διεθνοποίηση των καπιταλιστικών προδιαγραφών και το εθνικό κράτος». Εκεί τονίζεται για πρώτη φορά, και επανέρχομαι στο κείμενο, εάν ο ρόλος του εθνικού κράτους εδώ και τώρα εξακολουθεί ακόμα να χαρακτηρίζεται από την μορφή της κοινωνίας και από την ταξικούς αγώνες, παρόλα αυτά σήμερα όλο και περισσότερα εξαρτάται από την υπεριαλιστική κοινωνική δομή και κατανομή της εργασίας και από την καπιταλιστική αναπαραγωγή, και αυτό σε παγκόσμιο επίπεδο. Και συνεχίζει, οι αλλαγές και οι τροποποιήσεις και ο ρόλος της Ευρωπαϊκού Εθνικού Κράτους με σκοπό τη διεθνή αναπαραγωγή του κεφαλαίου μέσα από την ηγεμονία του αμερικανικού κεφαλαίου, και αν κοιτάξουμε την πολιτική και την ιδεολογικές προδιαγραφές οι οποίες τις συνοδεύουν, θα παίξουν ένα ουσιαστικό ρόλο στην θεσμική τροποποίηση της δομής του κράτους. Αυτά ο Πουλαντζάς. Καταλαβαίνοντας λοιπόν ακριβώς αυτήν την δομή και αυτήν την μετατροπή του κράτους και της δομής του κράτους, όταν μιλάμε αυτή τη στιγμή για το American Empire, εδώ βασίστηκαν οι εργασίες πρώτα του Kees van der Peil από το Άμστερνταμ. Αυτές είναι πολύ ενδιαφέρουσες εργασίες. Και ακολούθως, και μιλάμε μέχρι σήμερα, έχουμε τον Λέο Πάνιτς, ο οποίος ήταν ένας από τους καλύτερους μαθητές του Ραλφ Μίλιμπαντ, και του Σαμ Τζιαντίν από το Τορόντο, οι οποίοι μίλησαν ακριβώς για αυτή την μετατροπή του κράτους μέσα στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης και την διασφάλιση και υποστήριξη του American Empire. Αν θέλουμε να αναλύσουμε την εξέλιξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θέλουμε πάνω απ' όλα να αναλύσουμε και την ευρωκρίση του 2010 και μετά, όπως και τον ρόλο της Γερμανίας εμπροκειμένου, νομίζω ότι αυτή η θεωρητική πρόσβαση είναι ιδιαίτερα επικοδομητική. Ο τραγικός θάνατος του Πουλαντζά, και λίγο καιρό αργότερα αυτό το δρόμο ακολούθησε και Λουίς Αλτιουσέρ, είναι κάτι το οποίο μας συγκίνησε ιδιαίτερα σε μια περίοδο ιδιαίτερα που οι αλλαγές οι οποίες γινόντουσαν σε κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο, δηλαδή όταν έχουμε μια αλλαγή η οποία μας οδηγεί στον λεγόμενο νέο φιλελευθερισμό ή αν θέλουμε στον παγκόσμιο καπιταλισμό των οικονομικών αγορών, είναι κάτι το οποίο τότε δεν ήταν πραγματικά απόλυτο κατανοητό ή δεν είχε διαφανεί πλήρως. Ο Έρικ Χόμπσμπαουμ έγραψε το 1994 στην τελευταία παράγραφο του βιβλίου του σε σχέση με το σύντομο 20ο αιώνα και το τέλος αυτού, και είχε πει ότι το κεφάλαιο θα έπρεπε να χαραχτεί «The Landslide», η κατρακύλα. Το γεγονός ότι ο μαρξισμός και η αριστερά βρισκόταν σε ένα ναδύρ εμπροκειμένο το τέλος του δεκαετίας του 70 δεν ήταν πολύ σαφές τότε. Παρ' όλα αυτά, ότι πολύ σύνταμα είχαμε τότε την περίοδο Thatcher-Reagan, η οποία είχαν ήδη δώσει κάποια πολύ συγκεκριμένα σινιάλα. Επίσης, την δεύτερη ήμιση της δεκαετίας του 70, ο Perry Anderson και ο Louis Althusser είχαν πει ότι η κρίση του μαρξισμού και της αριστεράς από την δυναμική των κλασικών, των ταξικών αγώνων, θα αυτοδιορθωνόντουσαν. Στο τελευταίο όμως κεφάλαιο της θεωρίας του κράτους, όπως την παρουσίασε ο Πουλαντζάς, μιλούσε για ένα δημοκρατικό σοσιαλισμό. Και εκεί μίλαγε, κοιτώντας πολύ προσεκτικά την κατάσταση στην Ευρώπη, όσον έλεγε, για μια ιστορικά μοναδική στιγμή και δυνατότητα, και αναφέρω verbatim, για να έχουμε μια επιτυχία στον χώρο του δημοκρατικού σοσιαλισμού και μια επιτυχή διασύνδεση της μεταλλαγμένης αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας και της άμεσης δημοκρατίας της βάσης. Η μακρά διαδικασία, το μακρό προτσές για να αποκτήσει κανείς την εξουσία και ένας δημοκρατικός δρόμος, είναι μέσα στα κρατικά δίκτυα να μπορέσει κανείς να κοιτάξει και να συνενώσει όλα τα κέντρα αντίστασης, να αναπτύξει νέα κέντρα όπου χρειάζεται και να υπάρξει ένας συντανισμός αυτών μεταξύ τους. Η ανάλυση όλης αυτής της μετατροπής και μεταστροφής θα είναι σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό το στοιχείο στο οποίο θα αναφερθώ. Τα τελευταία χρόνια, θα μπορούσα να πω τις τελευταίες δεκαετίες, γιατί μιλάμε για πάνω από 30 χρόνια, γράψαμε και στις
συζητήσαμε πάρα πολύ προκειμένου. Αναφέρομαι μόνο σε μερικά συγκεκριμένα θέματα. Η ηγεμονία του φιλελευθερισμού, ακραία στάση των αγορών, παρέμβαση του κράτους, πρωτοκαθεδρία των αγορών, παρεμβατισμός, αποδόμηση των συνδικάτων, το γεγονός ότι η εργατική τάξη έχει πάψει να παίζει ένα ουσιαστικό ρόλο στις άλλες, στις παλιές πρωτεύουσες του καπιταλισμού, η κοινωνική πόλωση και τα σχετικά. Όλα αυτά τα θέματα, και εδώ είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, είναι η κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης και θα πρέπει να τονίσουμε την κρίση του κομμουνιστικού κινήματος, όχι μόνο στην Ανατολή, αλλά και το τέλος του ψυχρού πολέμου και της αντιπαλόψεως των συστημάτων, το γεγονός ότι η Κίνα παίζει ένα εντελώς διαφορετικό ρόλο, ιδίως στον παγκόσμιο οικονομικό και πολιτικό παιχνίδι δυνάμεων. Αυτές οι νέες μορφές του παγκόσμιου καπιταλισμού στην μια εποχή η οποία αρχίζουν με την εποχή του Ford, φορτίσμους ή όπως θέλω να το πω, είναι η λεγόμενη Golden Age εποχή της εποχής μετά τον πόλεμο, φάνηκε πολύ γρήγορα ότι παρόλο που είχαμε μια συσσόρευση κεφαλαίων της ιδιωτικοποίησης, μιλάμε συνεχώς για την ευελιξία της αγοράς και αυτό αντανακλάται στο τι κάνει το κράτος, προωθήθηκε με έναν τρόπο και με μια δυναμική την οποία θα μπορούσε κανείς να διαβάσει για άλλη μια φορά, να διαβάσει το κομμουνιστικό μανιφέστο των Μάρξ και Έγγελς, το οποίο είχε γραφτεί το 1847 και εκεί περίπου είχε περιγραφεί αυτή η δυναμική όπως σήμερα τη ζήσαμε. Είναι λοιπόν δύο τα σημεία τα οποία θα πρέπει να κοιτάξουμε σοβαρά λαμβάνοντας το έτος 79 σαν σημείο αναφοράς και να δούμε το τελικό κεφάλαιο της θεωρίας του Πουλαντζά και να το κοιτάξουμε με ένα κριτικό μάτι και να πούμε πρώτον το γεγονός ότι υπήρχε η πεποίθηση της όξυνσης των ταξικών αγώνων, αυτό δεν υλοποιήθηκε. Αντιθέτως, μπαίνοντας στη δεκαετία του 80 μπορούμε να πούμε ότι τόσο το εργατικό κίνημα όσο και τα νέα κοινωνικά κινήματα βρισκόντουσαν σε μια συνεχή κρίση. Ο Έριξ Χόψπαουμ είχε πολύ δίκιο όταν είχε πει το 1978 ότι μιλούσαμε για το τέλος της πρωτοκαθεδρίας και του εργατικού κινήματος. Και δεύτερον, επειδή έχουμε τη νίκη του νέου φιλελευθερισμού, το κράτος όλο και περισσότερο εξαφανίστηκε, αν θέλουμε, από κοινωνικο-οικονομικές παρεμβάσεις. Και γι' αυτό μιλάμε ακριβώς ότι δεν υπάρχει πια κοινωνικό κράτος και η πεποίθηση ότι η αγορά θα τα κάνει όλο καλύτερο. Έχουμε λοιπόν νέες μορφές αυταρχικού ελέγχου της κοινωνίας μέσω του θέματος της ασφάλειας αλλά και της ίδιας της αγοράς. Αυτή η αποδόμηση του κράτους σε μία πρώτη φάση δείχνει πραγματικά να υπογραμμίζει ή μάλλον έρχεται σε αντιπαράθεση καταρχάς με τον αυταρχικό κρατισμό. Θα επανέλθω προκειμένου. Ο David Harvey έχει μιλήσει στο πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου του The Enigma of Capital, αυτό ήταν βιβλίο του 2010 και το έχει συζητήσει και ρωτάει στο βιβλίο αυτό πώς θα πρέπει να καταλάβουμε αυτή τη σημερινή κρίση. Και απαντά, εγώ προσωπικά πιστεύω ότι αυτό είναι ένα project το οποίο θα πρέπει να το δούμε, το οποίο δημιουργήθηκε μέσα στην κρίση της δεκαετίας του 70. Είχε χωρίς αμφιβολία καλυφθεί από μια ρητορική για την προσωπική ελευθερία, για την προσωπική ανάληψη ευθύνης, τα πλεονεκτήματα της ιδιωτικοποίησης, τις ελεύθερες αγορές και τον ελεύθερο εμπόριο. Και όλα αυτά οδήγησαν σε μια δρακόντια πολιτική, η οποία χωρίς αμφιβολία το μόνο το οποίο θέλει είναι να αποκαταστήσει την καπιταλιστική ισχύ της μάζας. Και αυτό πέρασε. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή πρέπει να δούμε την ασύλληπτη συσσόρευση κράτους σε ορισμένα κράτη και σε ορισμένους, οι οποίοι ακολουθούν αυτή την νεοφιλελεύθερη πολιτική. Και υπάρχουν στοιχεία τα οποία λένε το αυτό θα συνεχιστεί. Ο νεοφιλελευθερισμός δεν έχει πεθάνει. Το δικό μου το βιβλίο, το οποίο έχει τον τίτλο «Αυταρχικός καπιταλισμός», έχει από κάτω έναν υπότιτλο, ο οποίος λέει «Η δημοκρατία ως κριτήριο είναι η λιδία λίθος η οποία θα μας οδηγήσει στην λύση».
και ασχολούμαι σοβαρά με την σχέση μεταξύ καπιταλισμού και δημοκρατίας. Εδώ θέλω να αναφερθώ σε τρεις πτυχές. Πρώτο, θέλω να μιλήσω για τη σχέση μεταξύ καπιταλισμού και δημοκρατίας γενικότερα. Είναι μια σχέση πλήρης αντιφάσεων. Δεύτερον, θέλω να μιλήσω για τον νέο φιλελευθερισμό και την τάση η οποία υπάρχει για μια στάση post-δημοκρατία, μεταδημοκρατικής. Και τρίτον, θέλω να μιλήσω για την κρίση μετά το 8 και τη στροφή προς τον αυταρχικό καπιταλισμό. Σε αυτό το βιβλίο, σχεδόν το μισό του βιβλίου, ίσως το 1/3, ασχολείται με το θέμα την ιστορία και την εξέλιξη του καπιταλισμού και της δημοκρατίας. Και ασχολούμαι με το τι έχει συμβεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Ρωσία, στην Κίνα και στις Ινδίες. Και πρέπει να πω ότι, γιατί προσπάθησα μέσα μιας εμπειρικής ανάλυσης να πω μέχρι ποιο σημείο αυτό, ότι η ιδεολογική, αν θέλετε, πρωτοκαθεδρία, αυτό το οποίο λέμε πώς εξελίσσεται ο καπιταλισμός σε μια μετασοσιαλιστική κοινωνία, τι αυτό συμβαίνει και πού οδηγεί από πλευράς δημοκρατίας. Εδώ όμως, σε αυτό το πλαίσιο, δεν θέλω να αναφερθώ σε αυτό το χώρο. Καταρχάς όμως, όπως σας είπα, το πρώτο θέμα, αυτό εγώ δεν πρόκειται αυτή τη στιγμή θα μπω στην ιστορία της δημοκρατίας και των θεριών της δημοκρατίας, γιατί εγώ θα έλεγα, εμπροκειμένου θα λέγαμε κομίσμε γλάφκα της Αθήνας, εμπροκειμένου αν το κάναμε αυτό. Και γιατί όλοι λέμε και ξέρουν ότι εδώ γεννήθηκε η δημοκρατία, άρα δεν χρειάζεται κανείς να μιλά κανείς για αυτό το θέμα. Αλλά θέλω να πω μόνο το εξής. Η σχέση μεταξύ της πολιτικής ισότητος και της κοινωνικής ανισότητος είναι κάτι το οποίο πάντοτε τίθεται ως θέμα. Ήδη ο Αριστοτέλης είχε πει ότι υπάρχει μια διασύνδεση μεταξύ της πολιτικής κυριαρχίας και της κατανομής της κοινότητος σε έχοντες και μη έχοντες. Είχε πει ότι η τυραννία είναι μία μορφή η οποία είναι υπέρ της εξουσίας, η ολιγαρχία είναι υπέρ των πλουσίων και η δημοκρατία είναι μία τέτοια η οποία βοηθά τους φτωχούς. Το λέω συμπυκνωμένο. Στα μοντέρνα κράτη, με ένα δημοκρατικό σύνταγμα, όλα αυτά μετά την Αμερικανική Επανάσταση είναι αυτονόητο, βασιζόμενη σε μια καπιταλιστική οικονομική δομή, έτσι το αντιμετωπίζει η μαρξιστική πολιτιολόγος Έλεν Μέισκινς στο βιβλίο της «Η δημοκρατία κατά του καπιταλισμού», λέει ότι όπου υπάρχει κοινωνικονομική αστάθεια δεν μπορεί να υπάρχει πραγματικά ελευθερία. Ο νέος Μάρξ είχε κριτικάρει και είχε πει ότι υπάρχει μια διαφορά μεταξύ «droit de l'homme» και «droit de citoyen». Το κράτος αυτή τη στιγμή, καταρχάς, το αστικό κράτος, διασφαλίζει την περιουσία. Εάν μιλάμε για εκείνους οι οποίοι άρχισαν να σκέφτονται το θέμα της φιλελεύθερης δημοκρατίας, αυτό το θεωρούσαν αυτονόητο και δεν είχαν πρόβλημα, γιατί θεωρούσαν ότι η μεγάλη πλειονότητα του λαού δεν είχε το δικαίωμα του εκλέγει και εκλέγεστε. Άρα, είναι πάντοτε εκείνοι οι οποίοι έχουν, οι κατέχοντες, οι οποίοι αποφασίζουν ποια θα είναι η εξουσία. Ο κατακερματισμός, ο οποίος έχουμε δει να υπάρχει μέσα σε μειονότητες εν προκειμένου, αυτό θα ήταν κάτι το οποίο ακολούθως θα περνούσε στα πλαίσια των κομμάτων, τα οποία θα αποφάσισαν ποια θα ήταν η μορφή της εξουσίας. Όταν όμως έχουμε τις αστικές επαναστάσεις και ιδιαίτερα η εξέλιξη της σοσιαλιστικής κινήματος των εργατών των 19ο και τον 20ο αιώνα, τότε για πρώτη φορά είναι το θέμα του εκλέγει και εκλέγεστε για όλους, το οποίο μπήκε στο κέντρο του προβληματισμού. Έτσι, για πρώτη φορά το φιλελεύθερος ήταν ένα συνώνυμο του σοσιαλισμού. Ήρθε ο 20ος αιώνας και αυτό κάτω από την πίεση της Ρωσικής Επανάστασης και στο τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, όπου για πρώτη φορά έχουμε ανανέωση και αναθεώρηση στα καπιταλιστικά κράτη του δικαιώματος του εκλέγει και εκλέγεστε. Εκείνοι οι οποίοι ήταν οι πρώτοι, οι οποίοι σκεφτόνουν μέσα στα πλαίσια του νέου φιλελευθερισμού, ο Χάγεκ ας πούμε, ο οποίος το 1973 είχε υποστηρίξει και τον Πινοσέ, είχε τονίσει ότι υπάρχουν κίνδυνοι ή υπάρχουν ενέχονται κίνδυνοι στις δημοκρατίες όταν έχουμε πραγματικά τις αποφάσεις οι οποίες μπορεί να παίρνει κάθε φορά ολόκληρος ο λαός.
Ο Χάικεκ είχε τονίσει ότι όταν μιλάμε για την ελεύθερη και κρίνουμε ότι θέλουμε να είμαστε υπέρ της ελεύθερης οικονομικής δυνατότητος, ο Χάικεκ στο γνωστό του έργο «Ο δρόμος προς την υποδούλωση» το 1944 δεν είχε αναφερθεί τότε στην τότε Σοβιετική Ένωση, αλλά είχε αναφερθεί στον φιλελεύθερο πολιτικό Μπέβριτζ, ο οποίος ήταν ένας φίλος του Τζον Κέινς, ο οποίος ζούσε στη Βρετανία και ο οποίος είχε πει ότι μετά τον πόλεμο θα πρέπει κανείς να πάρει πραγματικά πολύ ουσιαστικά μέτρα υπέρ των κοινωνικών παροχών. Μιλούσε για ιατρική περίθαλψη και όλα τα σχετικά. Η έννοια της ελευθερίας του ορθόδοξου νεοφιλελευθερισμού δεν αναφέρεται στη δημοκρατία, ούτε έχει σχέση με αυτή, αλλά αναφέρεται στην αγορά, την ελεύθερη δυνατότητα χρήσεως μιας περιουσίας και την ελευθερία πραγματικά το κράτος να αποδειχθεί να παίξει το ρόλο του πατέρα, το πω έτσι. Α, τέτοια πρέπει να καταλάβουν τις κρατικές κοινωνικές πολιτικές, οι οποίες αρχίζει από την παιδεία, το θέμα των γυροκομείων, της υγείας και τα σχετικά. Σκεφτείτε τι έχει γίνει σε σχέση με την προσπάθεια του Ομπάμα να περάσει μία αναθεώρηση της πολιτικής όσον αφορά το ιατρικό σκέλος, και σκεφτείτε την στάση του Tea Party, η οποία οδηγεί ακριβώς να κατανοήσουμε πόσο αντιδραστική μπορεί να είναι αυτή η στάση. Η τάση η οποία υπάρχει για ένα συγκεκριμένο αυταρχισμό είναι από το 1848, ο Μάρξ την είχε αναλύσει βασιζόμενος στο βοναπαρτισμό. Είμαι πολύ σύντομα, θα έλεγα, εάν η εργατική τάξη επιτεθεί στην πολιτική εξουσία και αν υπάρχει πρόβλημα όσον αφορά τα περιουσιακά στοιχεία, τα ιδιωτικά περιουσιακά στοιχεία, τότε χωρίς αμφιβολία η αστή, η μπουρζουαζή, έχει κάθε διάθεση να πει δεν με ενδιαφέρει να έχω δημοκρατικό σύνταγμα, αλλά αυτό το οποίο θέλω έχω την προσωπική δικτατορία, ας πούμε, του Λουί Μποναπάρτ, για να διασφαλιστώ. Όπως είπε ο Μάρξ τότε, δεν την ενδιαφέρει η πολιτική εξουσία για να έχει την οικονομική εξουσία και να διατηρήσει. Τα φασιστικά καθεστώτα στην αρχή του 20ου αιώνα, μετά από τα αποτελέσματα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και μετά από τα επαναστατικά κινήματα του 17-23, επίσης αυτό το οποίο έγινε μετά την οικονομική κρίση του 29, επιβεβαιώνουν αυτή την τάση σε πολύ μεγάλο βαθμό. Για τον Μάρξ, όταν μιλάμε για βοναπαρτισμό, πρέπει να μιλήσουμε και για την αυτονομία της εκτελεστικής. Δηλαδή το κράτος ως τέτοιο ή ο μηχανισμός του κράτους ως τέτοιος. Και ο Μαξ Βέμπερ είχε τονίσει ότι η προώθηση και το πέρασμα της γραφειοκρατίας σαν ένα είδος από πάνω απολύτου εξουσίας είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να μας φοβίζει. Και ο Πουλατζάς μιλούσε για το απτσάλινο περίβνο που οδηγεί στη δουλεία, όπως θυμόσαστε. Το πρόγραμμα των εργατών μιλούσε στην αρχή και το κίνημα, το εργατικό κίνημα, μιλούσε στην αρχή για την κοινωνική δημοκρατία. Στην περίπτωση αυτή μιλούσαμε για να χωρίσουμε δυνατότητα να υπάρχουν κόμματα και συνδικαλιστικές εκπροσώπεις και δεύτερον να υπάρχει μια κοινωνικοκρατική διασφάλιση για τη συμμετοχή και το δικαίωμα ψήφου όλων εκείνων οι οποίοι εργάζονται, δηλαδή να υπάρχει μια δημοκρατία της οικονομίας. Σε μια εξελιγμένη τέτοια περίοδο έχουμε ανθρώπους οι οποίοι μιλάμε για ένα είδος mixed economy, το οποίο που σε πολύ μεγάλο βαθμό θα υπάρχει το κράτος, το οποίο θα μπαίνει όμως και στις οικονομικές διεργασίες. Μεταξύ των δύο πολέμων, ο αυστριακός μαρξιστής Ότο Μπάουερ είχε μιλήσει για μια ισόρροπη εκπροσώπηση, η οποία θα πρέπει να εμφανίζεται και στο Σύνταγμα και να υπάρχει μια αναγνώριση των κοινωνικών βασικών δικαιωμάτων σε μια οικονομική δημοκρατία. Και αυτό θα πρέπει να βρίσκει εκεί μια αποτύπωση, γιατί είχε πει ότι ένας ισοσκελισμός αυτών των δύο δυνάμεων θα ήταν ένα συστηματικό πόλεμος και θα οδηγεί σε ένα συστηματικό πόλεμο. Ο δάσκαλός μου, ο Wolfgang Abendroth, αυτό το είχε συζητήσει και μετά το 1945 και είχε πει ότι η σταθερότητα της πολιτικής δημοκρατίας σε πολύ μεγάλο βαθμό βασίζεται στο γεγονός ότι σε εποχές κρίσεως θα πρέπει να έχουμε θεσμικούς φορείς κοινωνικούς και οικονομικούς οι οποίοι πραγματικά να υποστηρίζονται από ένα πολύ δυνατό εργατικό κίνημα. Μια άλλη θέση
την οποία έπτυξε ο Μάρξ στο κείμενο του «Η Παρισινή Κομμούνα» και ο Λένιν στο «Κράτος και Επανάσταση». Η επανάσταση, η προλεταριακή, δεν θα έρθει μόνο για θέματα καθαρά πολιτικής εξουσίας και περιουσιακά, αλλά αναφέρεται στον κατακερματισμό του μηχανισμού του κράτους, και αυτό σημαίνει θα υπάρχουν νέες ακραίες μορφές δημοκρατίας, αυτοδιαμόρφωσης. Τα Σοβιέτ, όπως ξεχνάτε, στα πλαίσια της Ρωσικής Επανάστασης του 1905 και του 1917 και στο τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου σε άλλες κράτη, και εγώ αυτό πρέπει να το πω, οι προσπάθειες οι οποίες κάνατε είναι αμφιλεγόμενες σε σχέση με το τι επέτυχαν και το τι ήθελα να κάνω. Διότι η απόλυτη ανεξαρτησία του λαού σημαίνει να μην υπάρχει καπιταλισμός ή να πάψει να υπάρχει ιδιωτική περιουσία. Αυτό δημιούργησε πολλά προβλήματα και γι' αυτό η κοινωνική εξέλιξη και η κοινωνική αυτοδιαχείριση πήρε εντελώς διαφορετικές μορφές. Τώρα, δεύτερο, μιλάμε για το νέο φιλελευθερισμό και την τάση οι οποίες υπάρχουν στην μεταδημοκρατία. Οι πολιτιολόγοι αργά αλλά σταθερά πιστεύουν και διαμορφώνουν την εντύπωση ότι το γεγονός ότι ο νεοφιλελευθερισμός παίζει το ρόλο προπομπού και έπαιξε αυτό το ρόλο τα τελευταία χρόνια του 20ου αιώνα, πάει χέρι-χέρι με μια μετάλλαξη της δημοκρατίας. Στην Γερμανία ο Wolfgang Streck, ο οποίος είναι ο διευθυντής του Ινστιτούτου Max Planck, μιλάει για ένα τέτοιο θέμα. Υπάρχει όμως και ένα βιβλίο του Παρέτο από το 1921, το οποίο όμως δυστυχώς σε τελική ανάλυση είναι ένα προφασιστικό κείμενο. Έχω συζητήσει πολλές φορές με τον Γιούρι, πρέπει να το δει κανείς από δομικής πλευράς. Εγώ έχω συζητήσει πολλές φορές για αυτό το θέμα για να καταλάβει την τάση αυτού του βιβλίου. Στη Γερμανία πάντως, επαναλαμβάνω, φέτος ο Johann Streck, ο οποίος είναι ο διευθυντής του Ινστιτούτου Max Planck στην Κολονία, ο οποίος πριν μερικά χρόνια απόμε είπε ότι τα συνδικάτα θα πρέπει αυτή τη στιγμή να μπουν στην παγκοσμιοποιημένο ανταγωνισμό, έκανε τώρα μια πολύ εντυπωσιακή κριτική όσον αφορά την καταστροφή του δημοκρατικού καπιταλισμού σε τρία βήματα, όπως είμαι, από την δεκαετία του 70. Εδώ τονίζει σε ιδιαίτερο βαθμό την ευρωκρίση, η οποία από το 2010 και μετά είναι το τρίτο και το τελευταίο βήμα αυτής της διεργασίας. Δηλώνει ότι ο καπιταλισμός της λεγόμενης Golden Age περιοχή ήταν δημοκρατικός και κοινωνικός, δεν είναι κάτι το οποίο εγώ τουλάχιστον θα το υπέγραφα. Παρόλα αυτά, το γεγονός όταν λέμε καταρχάς την αγορά και μετά το κράτος και όλες οι διεργασίες οι οποίες ακολουθούν, πρώτον οδηγούν σε μια αποδόμηση της δημοκρατίας και του κοινωνικού κράτους και πάβει να υπάρχει κοινωνική δημοκρατία. Δεύτερον, όπως λέει και ο Streck, έχουμε πραγματικά ένα νέο ορισμό της οικονομίας και της πολιτικής πια μέσω ενός κρατικού συστήματος, το οποίο ιδιαίτερα στην Ευρώπη παίζει αυτό το ρόλο. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πραγματικά το αντιμετωπίζουν όλοι και πιο σοβαρά. Γιατί έχουμε αυτή τη στιγμή τον αυταρχικό καπιταλισμό και μπορούμε εδώ να περάσουμε ή να στοχεύσουμε έτσι για να καταλάβουμε το τι συμβαίνει σήμερα. Ο νεοφιλελευθερισμός σε πολύ μεγάλο βαθμό θέτει αναμφιβόλο την κεντσιανική πολιτική της πλήρης απασχόλησης και δεύτερον, και μην ξεχνάμε στη δεκαετία του 70, όταν είχαμε τη νέα αλλαγή του οικονομικού συστήματος, είχαμε πολλά προβλήματα τα οποία πηγαίνανε χέρι με χέρι με αυτή την εξέλιξη, τα οποία οδήγησαν τελικά και στον πληθωρισμό. Εδώ όμως έχουμε τις στήλες, αν θέλεις, της μοντέρνας δημοκρατίας, οι οποίες αρχίζουν να καταραίουμε όταν μιλάμε για την κοινωνική δημοκρατία και μιλάμε για τη σταθερότητα η οποία θα πρέπει να υπάρχει σε εποχές κρίσης. Είναι κάτι το οποίο τόνιζε πάντοτε ο Άμπεντροπ. Μην ξεχνάτε, όταν η κυρία Θάτσορ είχε πει «Εμένα δεν με ενδιαφέρει η κοινωνία, με ενδιαφέρει το μεμονωμένο άτομο», ξεκίνησε ο πόλεμος και αυτή η τοποθέτηση. Σήμερα που έχουμε αυτή τη στιγμή την πολιτική και ιδεολογική του νεοφιλελευθερισμού στα τελευταία 20 χρόνια του 20ου αιώνα, και έτσι μας το λέει πολλαπλώς ο πολιτιολόγος Στέφεν Τζιλ από τον Καναδό, έχουμε ένα νέο συνταγματισμό και αυτό είναι ένας έχουμε
μια συγκεκριμένη μορφή, δηλαδή η πολιτική, το πώς λειτουργούν το κράτος, όλο και περισσότερο υπακούει σε οικονομικές πιέσεις. Πιέσεις οι οποίες μέσω της αγοράς και του παγκόσμιου ανταγωνισμού εμφανίζονται σαν θέσφατα. Για να υπάρχει ανταγωνισμός, για να πρέπει οι μισθοί, οι κοινωνικές παροχές, το κοινωνικό πλαίσιο, τα έξοδα του κράτους, οι φόροι και όλα αυτά τα οποία πληρώνουν οι εργοδότες θα πρέπει να περιοριστούν. Αυτή είναι η τοποθέτηση. Επειδή από τη στιγμή που έχουμε από την αρχή της δεκαετίας του 90 την εσωτερική αγορά, την ενοποιημένη αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάτι το οποίο θίξαμε και προηγουμένως, για πρώτη φορά διατυπώθηκε με ιδιαίτερη σαφήνεια ότι το εθνικό κοινωνικό σύστημα ως το κράτος, το κοινωνικό κράτος, υπαναχωρεί κάτω από την πίεση της ιδιωτικοποίησης και του ανταγωνισμού. Με όλους αυτούς τις θεωρούμενες πιέσεις, τις αντικειμενικές πιώσεις, η δημοκρατική αντιμετώπιση πολιτικών αποφάσεων ουσιαστικά ουδετεροποιείται. Αυτό είναι κάτι το οποίο η κυρία Θάτσερ είχε πει «Τίνα, there is no alternative». Κάτι τέτοιο είχαν πει και οι πει «Μπάστα, δεν έχουμε τίποτα άλλο, θα έχουμε τη φιλελευθερωποίηση των αγορών». Τι πρέπει να κάνει η νεοφιλελεύθερη πολιτική προς τα μέσα είναι αυτές τις πιέσεις να τις υλοποιήσει και η πίεση των διεθνών αγορών, των διεθνών οικονομικών μαριών, πώς εμφανίζεται με τις λεγόμενες rating agentούν ή με τα κεφάλαια, με τα κεφάλαια τα οποία εξαφανίζονται από το ένα κράτος και πάνε κάπου αλλού ή με το παιχνίδι των ισοτιμιών. Τέλος, απειλείται, και αυτό η κρίση του 2008 και μετά το κατέδειξε, η πιθανή κατάρρευση του οικονομικού συστήματος επαπειλεί το σύνολο αυτής της δομής. Γι' αυτό το λόγο ακριβώς η πολιτική υποχρεούται, όταν ακολουθεί τη θέση «too big to fail», πολύ μεγάλο για να καταρρεύσει, να βοηθήσει με τεράστια, με γιγάντια κονδύλια τον οικονομικό χώρο και να κάνει ένα μάτσο με τις κρίσεις και τα επόμενα χρόνια για να μπορέσει να σταθεροποιήσει τον οικονομικό παράγοντα. Θα ήθελα όμως στο σημείο αυτό να τονίσω, σε όλες αυτές τις πιέσεις, τις αντικειμενικές όπως λέτε, δεν πρόκειται για φυσικούς νόμους ή κανόνες, ούτε για πραγματικά οικονομικούς απόλυτους κανόνες ή πιέσεις. Πολύ περισσότερο πριν από αυτή την πίεση υπάρχουν σαφέστατα ενδιαφέροντα, το οποίο όπως είπε ο David Harvey οδηγεί στην ενδυνάμωση class power της αστικής παραμέτρους. Κάθε φορά όμως περνάνε πολιτικά μέσα τις πράξεις των κρατών και των κυβερνήσεων. Και εδώ οι διεθνείς οργανισμοί, όπως το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, η Παγκόσμια Τράπεζα, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ένα πολύ ουσιαστικό ρόλο. Ιδιαίτερα εδώ στην Ελλάδα, αυτή η υποχρεωτική παρέμβαση της Τρόικας είναι κάτι το οποίο το ξέρετε όλοι και πονάει. Ας κοιτάξουμε όμως εκ του σύνεγγυς την επιπτώση αυτής της πολιτικής στη δημοκρατία στο εσωτερικό. Ο νέος αυτός ακραία τοποθέτηση των αγορών και η πολιτική των ιδιωτικοποιήσεων, της deregulation, η ευελιξία της αγοράς εργασίας έχει να κάνει πολλά πράγματα με την φορολόγηση, δηλαδή με την απαλλαγή των υψηλότερων εισοδημάτων και οδήγησε σε μια κοινωνική ανισορροπία, σε μια κοινωνική κατανομή μεταξύ πολύ πλούσιων και πολύ φτωχών. Για τις Ηνωμένες Πολιτείες, ιδιαίτερα η επιστήμονας Hacker and Pearson με τον τίτλο «Winner Takes All Politics» κατέδειξαν πώς η πολιτική τους πλούσιους, δηλαδή αυτό το 1% τους κάνει όλο και πιο πλούσιους και τους φτωχούς τους κάνει όλους και πιο φτωχούς και ταυτόχρονα η μεσαία τέξη όλο και περισσότερο πιέζεται από την κοινωνική υπαναχώρηση. Αυτός ο διχασμός, και αυτό το έδειξε ήδη περίπου πριν από 10 χρόνια μια task force της American Association of Political Science, αυτός ο διχασμός
είναι που υπονομεύει τη δημοκρατία, γιατί με αυξανόμενη φτώχεια και περιθωριοποίηση αυξάνει και ο αριθμός των ανθρώπων που δεν μπορούν πια να συμμετέχουν στις δημοκρατικές πολιτικές και διαδικασίες και δεν αισθάνονται να εκπροσωπούνται από αυτές. Το χάσμα λοιπόν μεταξύ κυρίαρχης πολιτικής και λαϊκής γνώμης, όπως αυτή ερευνάται μέσα από δημοσκοπήσεις, εδώ και πάνω από μία δεκαετία στην ευρωπαϊκή πολιτική έχει βαθύνει όλο και πιο πολύ. Και μάλιστα ο Ιρλανδός πολιτικός επιστήμονας πριν από μερικά χρόνια, ο Πίτερ Μάιρ, είχε μιλήσει για την δημοκρατία χωρίς δήμο. Οι νεότερες μελέτες σχετικά με το precarity, την επισφάλεια της εργασίας, επίσης επιβεβαιώνουν ότι υπάρχει αυτή η τάση και δείχνουν ταυτόχρονα ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι εκτεθειμένοι στην πίεση της αγοράς εργασίας αλλά και της πολιτικής ταυτόχρονα. Η κρίση λοιπόν της αντιπροσώπευσης εκδηλώνεται μέσα από την από τα ολοένα και χαμηλότερα ποσοστά συμμετοχής στις εκλογικές διαδικασίες, τη μείωση των μελών των κομμάτων και των συνδικάτων, αλλά και το μειωμένο ενδιαφέρον για την πολιτική και τις αρνητικές απόψεις σχετικά με την πολιτική τάξη, όπως ονομάζεται, και συνολικά συλλήβδιν για τη δημοκρατία. Και βλέπουμε ότι σε αυτό το πλαίσιο έχουμε και ακροδεξιές ή και φασιστικές τάσεις που μπορεί να εκδηλωθούν. Επ' αυτής της βάσης, λοιπόν, υπάρχει μία τάση την οποία ο Colin Crouch την χαρακτηρίζει ως το βασικό χαρακτηριστικό της μεταδημοκρατίας και πρόκειται για την εξουδετέρωση του Δήμου ως υποκειμένου της δημοκρατίας, η οποία αντιστοιχεί με μία κατάσταση όπου χωρίς να υπάρξει κάποια αλλαγή του συντάγματος, οι οικονομικές και χρηματοοικονομικές ελίτ ολοένα και πιο άμεσα και ολοένα και πιο επιτυχώς επεμβαίνουν στις πολιτικές αποφάσεις των κυβερνήσεων. Έχουμε την επιρροή, για παράδειγμα, του European Round Table of Industrialists, που είχαν επηρεάσει τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήδη στα τέλη του δεκαετία του 80. Υπάρχει πολλή βιβλιογραφία για αυτό το θέμα και είναι γνωστό πέραν αυτού πόσο μεγάλη επίδραση και επιρροή έχουν τα λόμπι στην πολιτική, κυρίως στις Βρυξέλλες, αλλά και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Γνωρίζουμε ότι έχουν υπερδιπλασιαστεί οι εκπρόσωποι, τα λόμπι και η επίπτωσή τους στην πολιτική. Και έχουμε και εκπροσώπους των πολυεθνικών αλλά και των διαφόρων συνδέσμων, π.χ. τραπεζών ή ασφαλιών, που έχουν άμεση συμμετοχή στην σύνταξη νομοσχεδίων στα Υπουργεία. Αυτό τουλάχιστον συμβαίνει στη Γερμανία. Ο αυταρχικός καπιταλισμός σημαίνει λοιπόν από τη μία πλευρά ότι οι κυβερνήσεις υποτάσσονται στις πιέσεις των οικονομικών αγορών. Από την άλλη πλευρά όμως, στο εσωτερικό υπάρχει ένας αυξανόμενος αριθμός ανθρώπων οι οποίοι αποκόπτονται από την πολιτική συμμετοχή, από τη συμμετοχή δηλαδή στην πολιτική. Και έχουμε όλο ένα και περισσότερους ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν πλέον και τα δικαιώματα της υπηκότητας. Έτσι λοιπόν αυξάνει η ασυμμετρία εξουσίας μεταξύ των εχόντων και των φτωχών στο πολιτικό πεδίο επίσης. Και αν προσθέσουμε σε αυτό και τις τάσεις της ολοένα και μεγαλύτερης κατεύθυνσης του προσανατολισμού προς την κατανάλωση, τις πιστωτικές κάρτες και όλα αυτά τα καταναλωτικά αγαθά, είναι νεότερα φαινόμενα και αυτό σημαίνει λοιπόν ότι όλα αυτά μάλλον είναι συστατικά στοιχεία της λεγόμενης οικονομίας συσσόρευσης χρέους, της οικονομίας της
της υπερχρέωσης. Αυτή η οικονομία προωθείται ακόμα περισσότερο σήμερα μέσα από τα χαμηλά επιτόκια, κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες, και αυτό οδηγεί σε μεγάλο φόβο των ανθρώπων λόγω της υπερχρέωσης για κοινωνικό υποβιβασμό. Τουλάχιστον αυτό το είδαμε σε μεγάλο βαθμό και στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και στην Ισπανία, όπου είχαμε την κρίση των ακινήτων, εξώσεις ανθρώπων από τα σπίτια τους. Έτσι λοιπόν, στον καπιταλισμό της κατανάλωσης, η ευτυχία ταυτίζεται με την απόκτηση εμπορευμάτων, αγαθών. Αγαθά τα οποία μέσα από την διαφήμιση προβάλλονται ως φορείς ευτυχίας. Ο κόσμος ενδιαφέρεται περισσότερο για το ατομικό, για την ατομική του ευημερία, και πολύ λιγότερο για το κοινό, για το συλλογικό, για το αλληλέγγυο. Και ενδιαφέρονται για τη διασκέδαση περισσότερο που μπορεί να βρούνε μέσα από κάτι συλλογικό, μια κουλτούρα, ας πούμε, φαν, των φανς του ποδοσφαίρου. Το ρεφλέξ λοιπόν είναι να υποτάσσονται στις πιέσεις του ανταγωνισμού, ο οποίος είναι παρόν στο σχολείο, στην καριέρα. Υπάρχει ένας συνεχής ανταγωνισμός για την επιτυχία και την αναγνώριση, και αυτές οι πιέσεις από το... Μάλλον, σε αυτές τις πιέσεις έχουμε μία αντίθετη τάση που τουλάχιστον από το 2011 και μετά εκδηλώνεται σε διάφορες χώρες και διάφορες πόλεις όπου συμμετέχουν μαζικά νέοι, και πρόκειται για μία τάση που δείχνει ότι αρχίζουν να αντιστέκονται προς την καταστροφή των προοπτικών για το μέλλον τους. Όμως, με την ανάλυση αυτή την οποία παρουσίασα, καθίσταται λογικό, νομίζω, και σαφές γιατί μιλάω για αυταρχικό καπιταλισμό και όχι όπως ο Νίκος Πουλαντζάς στα τέλη της δεκαετίας του 70 για τον αυταρχικό κρατισμό, και μιλάω για μακροπρόθεσμες τάσεις εντός ενός κύκλου νεοφιλελεύθερης ηγεμονίας, η οποία ξεκίνησε από τα μέσα της δεκαετίας του 70. Και αυτές οι τάσεις κυρίως έχουν να κάνουν με την απελευθέρωση των δυνάμεων της αγοράς, με τον έλεγχο των πολιτικών διαδικασιών μέσα από τον ανταγωνισμό, και ο έλεγχος του ατομικού, της ατομικής συμπεριφοράς ακολουθεί όλο ένα και περισσότερο τους κανόνες του ανταγωνισμού. Πρόκειται λοιπόν για ένα νέο συνταγματισμό, όπως τον ονομάζει ο Στίβεν Τζιλ, ο οποίος μεταβιβάζει τα προνομιακά δικαιώματα στις επιχειρήσεις και στους παίκτες των οικονομικών αγορών, ενώ οι δημοκρατικές διαδικασίες, οι οποίες εδώ και εκατοντάδες χρόνια μπορεί να έχουν εξελιχθεί, περιορίζονται όλο ένα και περισσότερο. Μιλάει λοιπόν για τους πολιτικούς θεσμούς, και οι οποίοι υποτάσσονται σε μια πειθαρχία η οποία σκοπό έχει να εμποδίσει την πολιτική ρύθμιση. Έχουμε λοιπόν έναν νέο φιλελευθερισμό, ο οποίος αντέδρασε ως ταξική στρατηγική προς την άνοδο των ταξικών αγώνων της δεκαετίας του 70. Και είχαμε την νίκη του νεοφιλελευθερισμού επί τη βάση της καταστροφικής ήττας του σοσιαλισμού και του εργατικού κινήματος. Ενώ το νέο σύστημα του ελέγχου από τις αγορές δεν απαιτεί πλέον καν
την κατάληξη των δημοκρατικών συνταγμάτων. Παρ' όλα αυτά, υπάρχει μία ακόμα τάση εξέλιξη σε σχέση με τις διαδικασίες αποδημοκρατικοποίησης, την οποία θα πρέπει να αναφέρω και η οποία σχετίζεται άμεσα με τη θέση του Πουλαντζά σχετικά με τον αυταρχικό κρατισμό. Ενώ από τη μία πλευρά έχουμε την μαζική αποδόμηση του κράτους στον τομέα της οικονομίας αλλά και της κοινωνικής τάξης, από την άλλη πλευρά έχουμε την τάση προς το κράτος ανταγωνισμού και ασφάλειας. Έχουμε την ανάπτυξη του λεγόμενου κατασταλτικού, των λεγόμενων κατασταλτικών κρατικών μηχανισμών, κυρίως στις μυστικές υπηρεσίες, που δεν υπόκεινται σε κανέναν δημοκρατικό έλεγχο. Και εκεί πέρα έχουμε νέες μορφές, μάλλον λόγω αυτής της καταστολής ακριβώς και λόγω της εξάπλωσης της φτώχειας μέσα στα κοινωνικά στρώματα, έχουμε επίσης αυξανόμενο αριθμό μεταναστών, οι οποίοι δεν έχουν κανένα δικαίωμα και είναι εντελώς εξαθλειωμένοι. Μέσα από όλα αυτά, λοιπόν, αναπτύσσονται νέες φόρμες της τύπη εγκληματικότητας, επιθετικότητας, ρατσισμού. Ταυτόχρονα, αυξάνει η κοινωνική πόλωση, η κρίση της νομιμοποίησης του κυρίαρχου Μπλοκ και από την κρίση του 2008 έχουμε δει να αυξάνει και το δυναμικό της κοινωνικής και της πολιτικής αντίστασης. Από το 9-11 το λεγόμενο, από την 11η Σεπτεμβρίου του 2001, η ανάπτυξη των μηχανισμών ασφαλείας οδήγησε και σε μαζικό περιορισμό των δημοκρατικών θεμελιωδών δικαιωμάτων. Ήδη οι πόλεμοι στο Ιράκ και στο Αφγανιστάν μας έδειξαν με δραματικό τρόπο πως η χρήση της πιο σύγχρονης τεχνολογίας μαζί με τη βία και την εξουδετερώση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μπορούν να συνυπάρξουν. Και η λεγόμενη υπόθεση NSA με τον Edward Snowden μας έδειξε πόσο μακριά μπορούν να φτάσουν αυτοί οι περιορισμοί της δημοκρατίας και η ανάπτυξη τέτοιων συστημάτων ελέγχου, όπως για παράδειγμα το είδαμε αυτό στον πόλεμο των μη επανδρομένων αεροσκαφών. Μέχρι τώρα προσπάθησα να καταδείξω το συσχετισμό μεταξύ της επιβολής του νεοφιλελευθερισμού και της προοδευτικής υπονόμευσης της δημοκρατίας. Η ανάπτυξη λοιπόν του ελέγχου, η επέκταση του ελέγχου μέσω του κράτους ασφάλειας από τη μία πλευρά έχει προληπτικό χαρακτήρα, από την άλλη όμως αντιδρά κατά της εξάλειψης αντιθέσεων σε καταραίουσες κοινωνίες, όπως επίσης αντιδρά και σε εξωτερικές προκλήσεις. Και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι ειδικά στην Ελλάδα αποτελεί ένα καλό παράδειγμα όπου καταδεικνύεται αυτή η συνύπαρξη γενικών χαρακτηριστικών που έχουν να κάνουν με το παγκόσμιο καπιταλιστικό σύστημα και πολύ ειδικών εθνικών χαρακτηριστικών της κρίσης. Η λύση, η επίλυση της κρίσης λοιπόν δεν μπορεί να έγκυται μόνο στην αλλαγή της πολιτικής και των δομών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά θα πρέπει να αποτελέσει μια πολιτική μεταστροφή, μια δημοκρατική μάλλον ανανέωση στην ίδια τη χώρα.
στο βιβλίο μου για το αυταρχικό κράτος. Προσπαθώ λοιπόν να θεμελιώσω αυτή την θέση, η οποία γίνεται ορατή ήδη μέσα από την κρίση του 2008, ότι δηλαδή με την κρίση αυτή φτάσαμε σε ένα νέο σκαλοπάτι στην ανάπτυξη του αυταρχικού καπιταλισμού. Οι κυβερνήσεις και η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν έχουν αναδείξει την πολιτική λιτότητα σαν το ύψιστο καθήκον τους, ενώ πίσω από αυτό κρύβεται μια ψευδής επεξήγηση, μια ψευδής ερμηνεία της κρίσης, ότι δηλαδή δεν πρόκειται για το αποτέλεσμα υπερχρέωσης των κρατών, αλλά άνεσης ανάπτυξης μεταξύ των κρατών, και είναι το αποτέλεσμα της ψαλίδας μεταξύ πραγματικής συσσόρευσης κεφαλαίου και συσσόρευσης κερδοσκοπικού κεφαλαίου σε παγκόσμιο επίπεδο. Η πολιτική λιτότητας δεν επιλύει λοιπόν αυτές τις αντιθέσεις, αλλά το αντίθετο. Ενώ η ανεργία, η φτώχεια αυξάνουν και ενώ περικόπτονται οι δημόσιες δαπάνες και με αυτόν τον τρόπο περικόπτονται και μειώνονται και οι δυνατότητες για υπέρβαση της κρίσης, οι οικονομικές αγορές τροφοδοτούνται με φτηνό χρήμα από τις κεντρικές τράπεζες. Έτσι λοιπόν οι χώρες που πλήττονται από την κρίση, η Ελλάδα, η Κύπρος, η Πορτογαλία και η Ισπανία, πέφτουν όλο και πιο βαθιά μέσα σε αυτή και αυξάνει η κοινωνική εξαθλίωση. Οι λειτουργίες και μπλοκάρεται κάθε λειτουργία διόρθωσης, κυρίως γιατί η διαχείριση κρίσεων δεν μπορεί να βασίζεται σε πολιτική λιτότητα. Σε αυτό προστίθεται και το γεγονός ότι σε κάποιες περιοχές από το 2013 έχουμε ηφαισιακές τάσεις, οι οποίες δεν προέρχονται από την ίδια την κρίση, και αυτό ισχύει και για την Βρετανία, τη Γαλλία, την Ιταλία. Πρόκειται δηλαδή για μεγάλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η υπονόμευση λοιπόν της δημοκρατίας αποκτά νέα χαρακτηριστικά. Έχουμε όλο ένα και περισσότερο την passiv akzeptiert, kann auch die Fassade μείωση της εξουσίας, η οποία με αυτόν τον τρόπο καταλύει και τη βιτρίνα των δημοκρατικών διαδικασιών. Δεν μπορούμε μάλλον να προβλέψουμε πώς αυτή η τάση θα συνεχιστεί. Πάντως, η εξέλιξη στην Ευρώπη επηρεάζεται και από παγκόσμιες σχέσεις ανταγωνισμού. Και εδώ θα πρέπει να αναφερθούμε στην Ανατολική Ασία και την άνοδό της, κυρίως στην Κίνα. Τον 21ο αιώνα, αυτό τουλάχιστον αναγνωρίζεται τόσο στις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και στην Ευρώπη, έχουμε τον ανταγωνισμό μεταξύ των παλαιών μητροπολιτικών εξουσιών του Βόρειου Ατλαντικού και των αναδυόμενων δυνάμεων της Ανατολής. Όσο πιο επιτυχημένα αναπτύσσεται το μοντέλο του κρατικού καπιταλισμού στην Ανατολική Ασία, ακόμα και υπό την καθοδήγηση του Κομμουνιστικού Κόμματος, τόσο πιο ελκυστικό θα μπορούσε να είναι το μοντέλο αυτό και στην Δύση. Ο Σλάβο Ζίτσεκ επισημαίνει ότι αυτός ο ιός μιας αυταρχικής μορφής καπιταλισμού μπορεί σιγά σιγά να εξαπλωθεί σε όλο τον πλανήτη. Στις Ηνωμένες Πολιτείες το 2010 υπήρχε ένα best-seller του δημοσιογράφου Ian Bremmer με τον τίτλο
το τέλος της ελεύθερης αγοράς, ποιος θα κερδίσει τον πόλεμο μεταξύ των κρατών και των πολυεθνικών. Σε αυτό το βιβλίο, λοιπόν, μιλά, λαμβάνοντας υπόψη την Κίνα και τη Ρωσία, για το ελεύθερο μοντέλο των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά στο τέλος τονίζει ότι μόνο η σκληρή δύναμη, στρατιωτική υπεροχή, με άλλα λόγια, παρέχει την ασφάλεια για, για το ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εν τέλει θα παραμείνουν οικονομικός και πολιτικός παράγοντας σταθερότητας στον κόσμο. Ο Ιμάνουελ Βάλερστάιν, από την, ο επικεφαλής της σχολής της θεωρίας των παγκόσμιων συστημάτων, προβλέπει ήδη από καιρό ότι η υπεροχή του δυτικού μοντέλου καπιταλισμού από το 1500 οδεύει προς το τέλος της. Αυτή η ήττα, σύμφωνα με τον ίδιο, θα επιταχυνθεί με την δομική κρίση και την πολιτική λιτότητα. Και λέει ότι η ανεργία θα αυξηθεί στον κόσμο και δεν θα μειωθεί. Οι απλοί άνθρωποι θα νιώσουν στο πετσί τους την αδυνάτη κατάστασή τους, θα αντιδράσουν και αυτή η λαϊκή αντίσταση θα αυξηθεί. Θα βρεθούμε εν μέσω μιας έντονης πολιτικής μάχης για ενός αγώνα για τη διαμόρφωση του μέλλοντος. Και αυτοί οι οποίοι σήμερα έχουν την εξουσία και τα προνόμια δεν θα κάτσουν με σταυρωμένα τα χέρια, και αυτοί θα κατανοήσουν όλο ένα και περισσότερο ότι δεν μπορούν να εξασφαλίσουν το μέλλον με το υπάρχον καπιταλιστικό σύστημα. Θα προσπαθήσουν λοιπόν να εισαγάγουν ένα σύστημα το οποίο δεν θα έχει αυτή την αγορά ως επίκεντρό της. Θα ήθελα, τελειώνοντας, να αναφερθώ στο ότι από το 2011, ξεκινώντας με την αραβική άνοιξη, εισήλθαμε σε μια νέα περίοδο κοινωνικής αναταραχής στον κόσμο. Και για μία φορά μόνο θα αναφερθώ στον Γιώσεφ Στίγλιτς, έναν μη μαρξιστή συγγραφέα, ο οποίος γράφει ότι υπάρχουν στιγμές στην ιστορία όπου όλοι ξεσηκώνονται για να ζητήσουν αλλαγές. Και αυτό συνέβη τα χρόνια, τα ταραγμένα χρόνια 1848 και 1968. Ίσως το 2011 να αποτελέσει ένα έτος αντίστοιχων ανακατατάξεων. Δεν είμαι σκεπτικιστικός μόνο λόγω της γερμανικής εμπειρίας κάθε φορά που γίνεται λόγος για νέες επαναστάσεις, είτε πρόκειται για το βορειοαφρικανικό χώρο, Λιβύη ή την Ισία, είτε και τις αντιδράσεις σε αυτές τις επαναστάσεις. Πιστεύω ότι χρειάζεται μια νυφάλεια και εις βάθος ανάλυση κάθε τέτοια διαδικασία ξεχωριστά. Παρ' όλα αυτά, είναι σαφές ότι αυξάνουν οι κινητοποιήσεις και οι νέες φόρμες, οι νέες μορφές διαμαρτυρίας στις μεγάλες πόλεις σε όλο τον κόσμο. Τελευταία, μάλιστα, στην Τουρκία και στη Βραζιλία. Έχουμε λοιπόν και την ενεργό συμμετοχή νέων μέσα από νέες μορφές οργάνωσης, αλλά έχουμε και τις μορφές αντίδρασης
όταν βλέπει κανείς ότι δεν έχει κάποιον άλλο τρόπο για να αλλάξει τα πράγματα. Έχουμε επίσης νέες κοινωνικές ομάδες οι οποίες δραστηριοποιούνται, κυρίως μάλιστα νέοι με ακαδημαϊκή μόρφωση και νέοι που δεν βλέπουν κάποια ευκαιρία για το μέλλον. Στην Ελλάδα, εάν τα βλέπω σωστά τα πράγματα, υπάρχει ως αντίδραση προς την κρίση μία μαζική κινητοποίηση των συνδικάτων μέσα από απεργίες δημόσιου τομέα, αλλά υπάρχει και η εκλογική επιτυχία της αριστεράς, η οποία βεβαίως συνάδει με την αύξηση και της φασιστικής βίας. Εάν λοιπόν υπάρξει μια οργάνωση αλληλεγγύης διεθνώς, τότε αυτό θα ήταν κεντρικό ζητούμενο που και για μας στη Γερμανία θα ήταν ύψιστης σημασίας. Σε κάθε περίπτωση, αυτά τα κινήματα στρέφονται κατά των δικτατοριών, π.χ. στην Αίγυπτο, αλλά και κατά των δημοκρατικών συστημάτων, στις αναπτυγμένες καπιταλιστικές κοινωνίες της Δύσης, που βρίσκονται σε παρακμή. Είναι αυτές οι δημοκρατίες που ανέφερα πριν, οι δημοκρατίες χωρίς δήμο. Δεύτερον, υπάρχει κριτική, ασκείται κριτική όχι μόνο για την φτώχεια, αλλά και για την αυξανόμενη ανισότητα και την κοινωνική πόλωση. Πάρτε το κίνημα Occupy που λέει είμαστε 99%. Επίσης, αγωνίζονται για μία ανακατανομή του κοινωνικού πλούτου και πέραν αυτού αγωνίζονται για μία κουλτούρα της αυτοδιάθεσης και για μορφές συλλογικής οργάνωσης πέρα από τις κλασικές μορφές των συνδέσμων και των οργανώσεων των περιορισμένων. Έτσι, χρειάζεται και μια σύνδεση, μια συνεργασία με τις υπάρχουσες οργανωτικές δομές, οι οποίες όμως και αυτές από την πλευρά τους θα πρέπει να είναι ανοιχτές σε νέα πράγματα, να μάθουν. Οι κεντρικές, αυτά τα στοιχεία μας κάνουν να καθιστούν σαφές ότι το ζήτημα της δημοκρατίας στην παρούσα φάση κοινωνικής αναταραχής σε όλο τον κόσμο όλο και περισσότερο συνδέεται με την προοπτική της υπέρβασης της υφιστάμενης τάξης. Αυτό δηλαδή έχει να κάνει με την κριτική του καπιταλισμού και αυτό για μένα είναι ο βασικός λόγος για τον οποίο η αριστερά θα πρέπει να βάλει στο επίκεντρο της συζήτησης το θέμα της δημοκρατίας και τη μάχη για την αλλαγή αυτής της τάξης. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.